Μια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποίησε η Έργο Ασφαλιστική, που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια παρουσία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Μια βραδιά στην οποία έδωσαν το παρόν πάνω από 1.500 συνεργάτες από όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Έργο τίμησε τους ανθρώπους που προσφέρουν καθημερινά αφιλοκερδώς το δικό τους έργο στην κοινωνία μας, ένα έργο που παρουσιάστηκε και μέσα από μια σειρά εκπομπών στην τηλεόραση. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Έργο στην Ελλάδα, κ. Αντρέ Μόσνερ. And I hope the depression is over now. And I think the goal is to go further with Ergo Hellas. The great success in the last 30 years we celebrate today, I think that is worth to wide it out, to go forward and to have a very good future. And I'm be honored to be a part of this now. Στη συνέχεια της εκδήλωσης, η εταιρεία και ο Διευθύνων Σύμβουλός της, κ. Θεόδωρος Κοκάλας, βράβευσε τους συνεργάτες της για τα παραγωγικά τους αποτελέσματα, ενώ μια μοναδική ευκαιρία είχαν όλοι όσοι βρέθηκαν στις 22 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής να απολαύσουν την εκπληκτική φωτεινή δάρα. Ξεχωριστή, γιορτάσατε, είναι η πρώτη εκδήλωση για τα 30 χρόνια που γιορτάζετε φέτος. Τιμήσατε 12 ανθρώπους που προσφέρουν έργο και τιμήσατε και τους συνεργάτες σας. Ποιο είναι το μήνυμα από την απόψινή βραδιά, λοιπόν? Το μήνυμα από την απόψινή βραδιά είναι ότι η προσπάθεια 30 ετών θεωρούμε ότι απέδωσε και, αν θέλεις, η φιλοδοξία και η υπόσχεση είναι ότι θα συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς, στο ίδιο τέμπο, στο ίδιο μοτίβο, έχοντας μπροστά μας την επιδίωξη να δημιουργούμε αξία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους συναδέρφους, έτσι, τους υπαλλήλους, τους μετόχους και σε τελική ανάλυση και την κοινωνία. Η υπόσχεση που δίνετε στους συνεργάτες σας? Η υπόσχεση που δίνουμε στους συνεργάτες μας είναι να συνεχίσουν να αποτελούν, αν θέλεις, πρωτεύοντα παράγοντα της επιτυχίας μας. Έτσι είναι στις απόλυτες προτεραιότητές μας να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά τους, έτσι και μέσω αυτών και τα συμφέροντα της εταιρείας.